Περιμένουμε λίγο. Όλο και πιο νεανική η ομάδα των Destroyer και με ανησυχεί, όλο και πιο νεανική. Δεν θα κατεβαίνουν και οι πέντε στο transition, φαίνεται σε λίγο. Λοιπόν, πολλά έτοιμα, το παιχνίδι ξεκίνησε. Εδώ στη μπασκετάκι αρένα πήγα να πω. Η συνήθεια. Σου δίνουν πόντο στον εφηδιασμό, αστοχό. Ο Γιάννης ο Χρυσόπουλος στήριξε πιο ψηλά από όλους. Για να δούμε τον Κωνσταντίνο. Σπανόπουλος. Γι' αυτό τους πήραμε στις πυρηγάδες, για να προλαβαίνουν τις χαμένες μπαλιές. Φερικό το σκορ. Μανώλης, η μπάλα θα γυρίσει σε αμυνά ζώνης, η Χάνιμπολ. Σάιντ βήμα. Νέο τρίποντο. Και να μπαίνει βούδα με βραγιέ. Και η διστρόδη είναι στο 1-1. Κάνει πως το 2-1. Ένα δύο βηματάκια, το τελείωμα, δεν θα έρθει. Με τον Κωνσταντίνο, τέλειωσε εδώ. Κωνσταντίνο δεν έκανε σεξ σήμερα, γι' αυτό δεν είσαι φόρμα. Στα έχω πει. 1-4. Από το νούμερο 7 των Pistons, τον Ρεγουνιώτη. Ρεγουνιώτης και Μπιτζιός έχουν ρίξει τον μεσόωρο ηλικίας. Για δύο, κακό, υποπίεση κιόλας. Ο Ελεφάντης παλεύει. Καραμπάς. Δεν θα τελειώσει. Σταθόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα, καθαρή άμυνα του Γιάννη. Αστόχησε. Για να δούμε τον Μπίτσιο. Θα κοπεί στα ίσα από τον Χριστόπουλο. Μάλιστα. Ωραίο στόπ. Σπανόπουλος. Μπίτσιος. Ρεγουνιώτης. Thank you.
Σουλιά Αντρές. Άστοχο. Μαζεύει ο Γιάννης. Μελεφάντης. Μπάλα πέρασε χαμηλά στον Καραμπά από τον Κωνσταντίνο. Ρεγουνιώτης σου δια 3. Καρατσίκος αστόγησε. Χρυσόπουλος αγώτη φύγει τον Μπιζιό. Πάει μέσα. Και θα πάρει το φάουλ. Μεταγραφή.
αναφορά. Μπερδανιώτης. Καλάτσικος είναι παραγόρα. Στο μικρό της παρέας, τον Ρεβινιώτη. Εφτά πέντε. Γιαναγκής. Θα αφήσει αρκοντικά την μπάλα στο καλάθι. Βλέπουμε και λίγο μπάσκετ. Γιατί μέχρι στιγμής δεν ξέρουν και οι ίδιοι. Δεν δείχνει και τα μέσα ποιότητα στο παιχνίδι. Ακό από τον Ρεκουνιώτη. Για να αρχίσει και πάλι θα κατεβάσει την μπάλα. Ροϊ Ντάρκλεϊ. Ο Ροϊ τα έκανε αυτά. Και για να αρχίσει το μπασκετάκι. 7-9. Βενιώτης, Ρεχνινιώτης, ένα βηματάκι πίσω. Ήταν καλό. Επιθετικό rebound. Χριστόπουλος. Γιαναγκής. Γιαντρές. Κάμπας. Θα πάρει το φάουλ. Σε την γραμμή των 6.75. Χωρίς φάω, χωρίς φάω. Προσπάθησε να κλέψει. Δεν είναι αυτό το κλέψιμο. Τις 4 πόντους μπροστά. Η Hannibal. Στη δεύτερη. Στο δεκαδιά. Χρυσόπουλος. Κωνσταντίνος θα προσποιηθεί. Τσιφάς, μέσα και αυτό! 15, πέρανε φωτιά στο τέλος, ήταν η γραμμή των 6.75.
τέλος το καλύπτω, 10-15, άλλο σε λίγο. Λοιπόν. Προσπάθεια φιλιδιασμού, δεν θα βγει, το καλάθι δεν θα έρθει. Το σημείο δεν κατάφερε. Θα πέσει την πάρα στο καλάθι. Στη συνεχεία ο Γεωργίου συνδέθηκε. Σιδερό. Ελέγχουν το rebound. Καραμπάς θα πάρει το foul. Και κάτι δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αλέξ, την άμυνα πάζε εσύ στο 12. Θα ξεκινήσει πάνω στο 10. Λουικουίσια. Τον Ρεκονιώτη, οι δύο μικροί συνεργάζονται. Έτσι είναι μόνος του, θα πάρει τον τρίποντο ούτε τώρα. Στόπουλος, Γεωργίου και πάλι στον Δημήτρη, στον Γιάννη. Αυτό λέγεται ομαδικό μπάσκετ. Που μόλις παρακολουθήσατε 10-19, 7-19, πάμε σε time out. Λοιπόν, επανέλθαμε. Τρεις, άστερος ο Καραμπάς. Πιέζει τον Σπανόπουλο. Εκείνος θα περάσει στο κέντρο. Το Δημήτρη Χριστόπουλο. Αυτός άκουπης ο τελευταίος. Δύο. Όχι, αυτό, Μπελεφάντης. Για να ψωφίσει. Ρεφινιώτης. Αυτή και το καλάθι
14-19. Πάμε σε time out. Λοιπόν, γύρισαμε. Ποιος είναι το μικρός, τι πήγε να γίνει τώρα εκεί. Μπάλα το σίδερο. Πανόπλος είναι μόνος του, το ζήγησε. Είπε τώρα. Μπάλα και πάλι στο Μανώλη. Θα έρθει ο Κωνσταντίνος από πίσω, θα κλέψει την μπάλα. Ο μικρός θα ακολουθεί. Θα την κάνει φάουλ. Χριστόπουλος θα πάει στην Μανώλη, θα βολώ. Την παρουσία του η συνολική απόδοση των, της ομάδας του Χρυσόπουλου. Με 6. Πανόπουλος. Την μπάλα χαμηλά. Εκουνιώτης, ένα βηματάκι πίσω. Ο Μπίτσιος είναι μόνος του, πρέπει να το πάρει ο μικρός. Θα σκορπίσει. Αυτός ο Μπίτσιος θα κουμπίσει την μπάλα. Κωνσταντίνος αστόγησε. Το φάουλ τώρα στη συνέχεια πάνω σε Ρεκουνιό και το Χριστόπουλο. Καταπληκτική άμυνα από τη Χάνιμπολ, σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν κρατήσει τους 5 πόντους τους Detroit. Σπανόπουλος.
Μανώλης πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. No Σπανόπουλος, no Πάρτι. Για να γίνει. Βαρύδης, Καραμπάς, έβαλε τα χέρια του Ρεκουνιώτης και ο Σπανόπουλος το ίδιο. Σπανόπουλος, πάσα του δεν πέρασε προς τον Καρατσίκο. Ήταν λίγο πιο με μικρότερη ένταση από όσο θα έπρεπε. Ρεγουνιώτης. Ελέγχουν το rebound. Οκτώ δευτερόλεπτα. Είναι ο λάθος. Σπανόπουλος, Σίδερο, Τσογιάννης, νέο ριμπάου. Θα το βάλω μικρός, άντε επιτέλους, επιτέλους. 18-24. Πάμε. Τι θέλεις ένα τρίποντο. Το δεύτερο 21-24. Το πλειός 21-24. Σταματάει Σπανόπουλος. Το χάσε. Απίστευτο. Τα βάζει με τον εαυτό του. Και πως να μην τα βάλει. Δεν πειράζει λίγο ο Μητσογιάννης. Ο Αρβανίτς βάλει για μαρτύρετε. Σωρίο της τεχνικής. Σωρίο της τεχνικής. Δεν ξέρω παιδιά, δεν είναι. Λοιπόν 21-24. Κοίτα και ο Λεσόρ τεχθές στο κάρφωμα. Και ο Λεσόρ στο κάρφωμα που έχει στην μπάσα. Καλά εντάξει. Total basket. Λοιπόν 22-24. Κωνσταντίνος θα του κάνει φάουλ στα 0,5. Μάλιστα 12. Αρβανίτης, τέλος του χρόνου, 22. Τρεις είναι μόνος τους, Αχινίδης, αστοχός. Κυβέο κατά ρακέτα, κατά ρακέτα. Κάντε σκληρή. Ρεγουνιώτης για τρεις, ούτε τώρα.
4 το σκορ. Για να γίνει στη γραμμή. Για τη βολή. Έστω το σκορ στο δεύτερο. Καραμπάς με τον Κάμπα και ρέχει σε όγκο, κακό τελείωμα ήταν εκεί τώρα, Χριστόπουλος το επιθετικό. Το συνδύοντας αυτό. Πάντα προσφάει Χάνιμπολ, Κάμπας. Κωνσταντίνος. Τα πόδια του Σαχινίδη. Καραμπάς. Γιαννακής. Πάει μέχρι μέσα. Τεχνική ποινή. Για ποιο λόγο τώρα εκεί. Πρέπει να ρεμίσουν άπαντες γιατί το παιχνίδι θα πάει στην επαφή σίγουρα. Έστω το σαρεμίνιο της. 23-28. Άστοχος, Καραμπάς επιθετικό, άστοχος και αυτός. Φάουλ στον Χριστόπουλο. Σαγγενίδης, Λίτσιος. Λοιπόν, επαναφορά της μπάλας. Το out. Και την Νόρτης επιτήρησε με το τρίποντο. Και τώρα Λίδης πήγε στην επαφή και έδωσε το foul. Γεια σας.
Detroit θα κλέψουν την μπάλα. Ρεγκουνιώτης χαμηλά, πολύ ωραία συνεργασία, τα ταλάβει δεν κάτω. Πάσαν ευκαιρία να προσπεράσουν. Ο Φιδέος, ο πρωταγωνιστής. Φιδέος θα περάσει στον πάγκο. Θα τσαμακλεί στη θέση του. Καμπάς σήμερα αγαπημένη την κίνηση να ανεβαίνει στο Χάιπος, να υποδέχεται την μπάλα και να τελειώνει τη φάση στο 29-28. Καλά του και φάω όλα το Καραμπά. Μία σου και μία μου. Έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Εξοχώς. Γιάννης Χριστόπουλος στον Κωνσταντίνο. Στην προσάρτητα στον Γιονίδη. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στον εαυτό του. Αποτελεί ένα εκπληκτικής ομορφιάς καλάθι 29-33 στο σύν 4. Και το ντέρμπι καλά μένεται. Εδώ στο 7. Και κερδίσει το φάουλ. Τη δύναμη, τον όγκο που διαθέτει 30-35. Ξεκινήτης ο αγαπημένος του τρίποντο. Περβενιώτης. Βάλα από τα χέρια του. Του Κότσουφα. Αναφορά της μπάλας. Καλάτσιδες. Καλάμπας εκλέψε. Θα πάει μέχρι μέσα. Χριστόπουλος μαζεύει. Θα πάρει το τρίποντο. Έχει το αρχίσει 30-38. Μεγάλο σουτ. 2-36. Time out. Στο σύν 8 η Χάνιμπολ.
2-30. Ο Γιάννης να το διορθώσω. Αυτός θα πάρει την μπάλα και θα πετύχει το δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Ο κύριος με το νούμερο 31, επαναλαμβάνω, ο Μητσογιάννης, 34-38, πατάει το πόδι στον Γκάζι και λιώνει για λογαριασμό της ομάδας του στους 4. Με το που πέρασε στο παρκέ. Για 3-37-38. Σπουδαίο παιχνίδι. Time out. Τέλος time out. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Cannibal. Για να δούμε πού θα κάτσει η μπιλιά. Το σούτ από τον Ρεφινιώτη. Επιθετικό rebound. Επιλέψει το σπίτι. Καθαρά. Τα χέρια του νομίζω ποιος, Χριστόπουλος ή ο Μπελεφάντης. Κάπας, άστοχος. Ρεφινιώτης και ο Μπελεφάντης ακόψει καθαρά. Σπανόπουλος και φερτώνεται την μπάλα από τα χέρια του. Χριστόπουλος. Για να γυρίσεις. Από τον Κασαμαγλή. Πολύ ωραία συνεργασία Γεωργίου Μηγιανάκη. Το μισό καλάθι ανοίξει ο Γεωργίου.
εξαιρετική πάσα του. Στουάνοβουλος. Μια 42. Χριστόπουλος για τρεις. Ρεκινιώτης πιο ψηλά από όλους. Σε πιο κρίσιμο χρονικό σημείο έχουν πάρει προβάδισμα. Ο μικρός περιζόμενος από μέντου. Και στο αίσθηκτο το προσωπικό και το φάουλ το 23. Πάτησε ο Γεωργίου. Για να γίνει να περάσει τον πάγκο. Ξέρεις το Καραμπάς. Ψηλό σχήμα, έτσι κι αλλιώς για τη Χάνιμπολ. Κατσαμακλής, άστοχος. Καραμπάς. Θα πάει στην επαφή. Νομίζω η άμυνα είναι καθαρή. Κατσαμακλής θα πάρει την μπάλα. Πήγε για βοήθεια ο Σπανόπουλος, η άμυνα βγήκε. Ρεκουνιώτης θα πατήσει καλά. Όχι, ούτε τώρα. Καραμπάς, εκεί την πλεονέκτημα. Τώρα και ο Μανώλης δεν πρέπει να ήταν πιο επιθετικός. Από τη στιγμή που αποφάσισε να το κάνει. Σαράντα τέσσερα. Η Χάνιμπολ στο συν 5. Τριάντα εννιά σαράντα πέντε στους 6 πόντους μπροστά. Εφιλοξενούμενη. Σπανόπουλος. Βίτσιος. Ανεβαίνει ο Γιάννης Χριστόπουλος. Πάει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Χριστόπουλος μαζεύει. Καραμπάς. Πάει μέχρι μέσα. Γεωργίου είναι μόνος του, ξεμαρκαρίστηκε. Δεν τελειώ στη φάση. Ρεκουνιώτης. Σπανόπουλος. Είναι η ώρα του, όχι. Μακριά τον καλύτερο αυτό. Πέντε και 45. Καραμπάς. Γυρίζει, αστοχή. Βλέπεις ο Μανώλης καθαρά, θα αποφύγει πολύ όμορφα τον Κωνσταντίνο. Κιτσογιάννης θα πάρει το φάουλ. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν. Λοιπόν.
να σου πω. Ναι. Θα γυρίσει, θα στοχίσει τη Σαγκελίδης. Πίστονς πρέπει να σκοράρουν. Μπίτσιος για δύο. Χρυσόπουλος. Μπάλα στο Γιάννη. Σταυρίνος. Καραμπάς, θα πάει προς τα μέσα, δεν θα το κάνει το χάτερ η μπάλα. Μπήκε και βγήκε, Τρεκουνιώτης. Με το φάουλ. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Εκτός, μετά την πάσα που επιχείρησε να του δώσει ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος. Σαράντα ένα, σαράντα πέντε. Χρυσόπουλος, Καραμπάς, το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Γιαννάκης θα μαζέψει. Θα πάει μέχρι μέσα! Καλάθι και φάουλ! 44-48, ανάποδο lay-up. Ένα πολύ μεγάλο καλάθι.
και τριών πόντων. Άστερα στις Αγενίδης. Ο Μπίτκα, ο Ρεχουνιώτης, θα πάρει το επιθετικό. Βάλε και πάλι στα χέρια των παικτών των Destroyed. Ούτε τώρα, νέο επιθετικό. Χάσανε 3 με 4 ευκαιρίες να πέσουν την μπάλα στο καλάθι. Όταν σου δίνεται αυτή η δυνατότητα και δεν σκοράρεις, οι πιθανότητες δεν είναι πλέον με την μεριά σου. Τίποτα βέβαια δεν έχει τελειώσει. Ω, με ταμπλό ο αθεόφοβος. Δεν ξέρω αν το θέλε. Έτσι. Πάντο στόμα λέει. Και έκανε και βουτιά να πάρει την μπάλα. Πρέπει να απαντήσουμε γρήγορα. Όπο τι τρίποντο ήταν αυτό. 44-50 είναι. Απίστευτο ρόλο. Σαγκινίδης. Τώρα έφερε από τον έλεγχο του Βιβαίου. Αν το βάλει, το χάσε. Απίστευτο. Έβαλε τον τρίποντο και χάσε αυτό. Αυτό είναι το μπασκετάκι όμως. Ένα και 21. Ο Μπίτσος στις βολές. Καραμπάς Μιστόπουλος. Κωνσταντίνος δίστασε. Κοπλήρωσε η άμυνα τον Destroy και πάλι έξω από την γραμμή των 6 και 25. Απίστευτα πράγματα. Τέσσερα και 9 για το τέλος. Τέσσερα, 18 και 4 για το τέλος. Έσορος η πρώτη.
47-56. Η Χάνιμπορ θα πάρει τη νίκη. Θα φτάσει τις 3. 3-1 το ρεκόρ. Το 1-2 οι Pistons. Πολύ ωραίο παιχνίδι όσον αφορά το suspense, ειδικά στην τελευταία περίοδο. 47-56 για χαρά σε όλους.